يعني دايما بيقدم محل
when he reports your punishment on your precious words, yes, that's an activity in arousing the peace of the Holy Ghost. The other sovereigns of my near notes and astasis, and a throw us an axe clear of the home. The Holos to recall, the answer of the court, the Christ to give you the court, the whole Hora, Prodecai of ideas, and exit the real deep God is better. Είναι το γύρο νότι της μετέρας αυτής μακαριώτικος και των μαρτυρικών και ένδοξων ιεροσολυμητικών πατριαρχικών χρόνων του Αγίου Ιακώβ που αντεποδεύει. Το γεγονός τούτο, πέρα της σημασίας αυτού πρωτίστου για τη συγκρότηση, τη συνοχή, ως άδεια και ειρήνη της Εκκλησίας, έρχεται ιδιαίτερα σημασία για το ότι ήρθε αυτές τέλος σύντομα ευτυχώς, ζωφεράν όμως και άγνωστος του Ισημίνα δυστυχώς, περίοδο της ζωής της Εκκλησίας και του Ρουδίμου. Εκκλησία και αδελφό της βρέθησαν τότε εξ αφήνης άναυδη πρώτου απροόκου της συνάψεως ανεδίμων συμφωνιών και ενωμένων άνευ της γνώσεως αυτών. Η συμφωνία αυτή υποδίκευσαν αμία απεμπόλυσα περιουσία του Πατριαρχείου στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων και δι' ιστοριολογή, αντίκριστο ναό τη Αναστάσεω, ανεκτιμήμου ηλική πορείται περισσότερων πολιτιστική αξία και διατάραξαν το απαιώνο ισχύο και αγιογραφικό και διεθνό επιχειρωμένων καθεστώ τη παλαιά πόλη. Η αδερφό τη τότε διαμαρτυρωμένη εκκλησιαστικό απεκήρυξε των προτέτειων των συμφωνιών αυτών. Θεωρούσα δε αυτήν ως ενεργών κοινωνών μέλος του Σώματος Εκκλησίας και σε μονάει το θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου απετάφης αυτό που το δε συνεκάλεσε σύνοδο πανορθόδοξων γεγονός λαμβάνων χώραν της κρισίους περιστάσεις εκκλησιαστικής δουλής και ίνιξε τον δρόμο διακοργή να αξίου κουμένους ικανού να εξαλάει την ερεσολυμική εκκλησία και την αγιοκαταρχή να δεκότητα εκπαιδευσό του αυτό. Εκλογών κανονικών διεξαρτησών, βάσει των εκκλησιαστικών δεδομένων και του Ιορδανικού νόμου του Πατριαρχείου του έτου 1957, εξελέγει η μετέρα σε αυτή μακαριότητα τη ψήφη ομοφόρη του νερό τη Αγία Κεράσιμο και του Πυρνίου, προκατήμενο του Παλαιπάτου Πατριαρχείου του Πνίμου και ηγούμενο τη Γεραρά Αγιοτακτική Αδελφότητα. Έρχονται απαρτήσεω και σήμερα πρώτον και κύριον μέλημα της Πατριαρχίας αυτής, έδωσε η μετέρα Μακαριώτη στην ακύρωση των συμφωνιών αυτών για τον όπλο της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, για της δικαστικής διαδικασίας, τάχτης δε μη ευθυκρινούσης και για των νομίμων πολιτικών μέσων, για της κινητοποίησης των διαμαρτυριών εκκλησιών και εθνικών, δεδομένου να προστατεύσουν τη χριστιανική κοινότητα στην Αγία Γη, εκ των προκλήσεων και των πιέσεων ακραίων φανατικών στοιχείων, των εφηβολευμένων τα περιουσία αυτή, την άπτυμη έπουσα αιστεία, παραμένει ανέστιο στην κοιτία αυτή. Το πλέγμα του το θέμα τη προστασία του χριστιανού τη Αγία Γη, η μετέρα Μακαριώτη, έθεσε υπόψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, κ. Τζο Μπάιντεν, διηγητή επιστολή αυτή, επιδοτήσει αυτό, ότι άφη τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους υπεδέχθηκε και ξενάγησε να τρώνε στη βασιλική της γεννήσεως του Βιθλέμου. Όχι ήταν η μετέρα Μακαριώτης δεν κατελήφθη των προσπαθειών τούτων, αλλά επεδότητα από τον χρόνο και εις άλλα έργα άξια μνήμης, όσο είναι η μετά την αναστήλωση του Ιερού Κλήρου του Παναγίου Τάφου το έτος 2017, ενεργώσαμε το γύρο του ημετέρου Πατριαρχείου στο βάση επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Σαπιένση Αντιδρόμη, αρξάμενων και συνεχιζόμενων για συνεργασία των τριών μυθιζών κοινοτήτων, επίση ιστορικών έργων, τη συντηρήσεω του Δαπέδου, του Πανιέρου Ναού τη Αναστάσεω, το Εκταπάνωρο και στην πορεία πτέρυγα τη Μοκόντα, και τη στερεώσεω του υπεδάφου των χώρων τούτων διεπιστημονικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Ως άγνωστη προτεραιότητα της μετέρας Μακαριώτητος απετέλεσε και αποτελεί η στερέωση κυριακότησης του εξειδιασμένου ημετέρου χώρου κατά
να έχω τις αναστάσεις για την οποία ανάπτυξε ο ποιητής του ενδιαφέρον του γνωστού ευσεβούς επιχειρηματίου και διοικητικού του Αγίου Όρους κ. Αθανασίου Μαρτίνου, επισκεπτέντος της εντός ενός έτους το Εμέτερο Πατριαρχείο και ενημερωθέντος για προσφορά χορηγίας και για το έτερο αναξάμενων έργων λειτουργίας Επιστημονικού Κέντρου Θεολογικών Ερευνών στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Στάφτην ήδη του Πατριαρχείου και δαπάνης αφιδός του είχε καταφρώνει τα ποσά, υλικά και εργασία συντηρήσεως υπό του Κύπρου Ιδήμωνο Συντηρητού, Συντηρητού κυρίου Στάφου Ανδρέου, πλειάδος παλαιτήπων της βιβλιοθήκης της περιφήμης του Αρχιεπισκοπής του Σταυρού και των θησαυρών του Αρχείου της Αδερφότητας. Επίσης, το ανέκαθεν εγνωσμένο ενδιαφέρον της συμμετέρας Μακαριότητος υπέρ του Ορθοδόξου Αραβοκών Ιμών του Μνήμου, εμπράκτως εξεδηλώθηκε και προσφάτως για τις επιλογής, της συγκοινωνίας και του διορισμού εκπαιδευμένων φιλικών προς κάλυψη θέσεων ενωριών του Πατριαρχείου εις Ιορδανία και Ισραήλ, διαποστολής νέων διαθεολογικά σπουδά στην Ελλάδα και της οικονομικής συμβολής του Μετέρου Πατριαρχείου εις την αποτελείωση και στην τέλεση κενίου του Ιερού Παμεγέθου Ναού του γενεθλίου του Θεοτόκου της κοινότητας Σαχνή της περιοχής Άκρης και της κοινότητας Κούφερ-Σμέα της αυτής περιοχής για τον εγγενείον στεγαστικού συνοικισμού στην κόμη της Μπεζάρας προσφέροντος στέγη επί συγκαταγραφικής χώρης πληθυμής στις 450 οικογενείας για τις αρμολογίες τους εξωτερικώς του κατεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου κατογυρουμένου ούτως και του προσφυγηματικού δικαιώματος ημών στην αρχή του Ναού της Αναστάσεως για τις αγοράσεις που του κυρίου Μαρτίνου την ημετέρα εισηγήσει συγχρόνου απτερογραφικού μηχανήματος για την Πολυκλινική του Αγίου Βενεδίκτου για τις συνεχιζομένες ριζικής, εξωτερικής και εσωτερικής ανακαινήσεως της σειράς μονής του προφήτου Ιδιού και για τις αναδείξεις της πλησίων αυτής αρχαίας μονής του καθίσματος καθυστερούσεις λόγω μη χορηγήσεως της έτη της παρατηδημαρχίας Ιεροσολύμου κανονικής αδείας. Ταυτοχρόνως η μετέρα Μακαριώτης συμπερίμησε και δια το ρωσόφωνο φήμιον αυτής αναθέτουσε την αμεσοτέρα βηματική λεπτομέρεια αυτού εις τον Μητροπολίτη Ναζαρέτ Κυριακών και τον Αρχιεπίσκο Μαλάβο Αναριστόπλο και προεξάρχους αυτής λειτουργίας εις τον Βερσέβα Εκτήριον Ήπου του Πατριαρχείου του Πατριάρχου Αβραάμ Διάρκεια του Σκουλίπων Αγίου Σοφονίου, αναμενωμένης της Αγίας Αγέρσεως σε πρεπούς καιρού ναού δια της λήψεως της απαιτουμένης αδειάς παρά της Δημαρχίας. Την προσοχή της μετέρας Μακαριότητος δεν διέλαβε η ανέκαθεν καταπρούσα την αγιοταγωγική αδερφότητα Αλεξανδρία, την οποία προσεπάθησε αυτή να καλύψει δια προσπάσεως παροιμήν κληρικών εξαγίου όρους και εξαιρεσίες της Ελλάδος και για τις αναθέσεις του Γέροντα Δραγουμάνου και Σκουλάρχη της Μαντρή του Μαρθέου, του δυσκόλου έργου επιλογής του νέου γεροσπουδαστών της Φωτήσιών ως ελπίδος του μέλλου. Τα αξιοχρέως μνημονιμόμενα αίσθηματά αυτά μου χαιρόντα τις πάντες και δέσποτα αποτελούν ορισμένα μόνο ανάλεκτα της πλουσίας πατριαρχής δραστηριότητας και μητέρας προχωριότητας. Διδόνται την αφορμήνη σημάς στους ίδιους ταχύτες. Επί διευσήμου, Διακή ημέρα τάχου για την εξωτερική κάρτα σημών και αποτελούντα την βάση για την έπνευση του παραδείγματος αυτής, ενθάρρυνση και ενίσχυση σημών του πλήρου και των μελών του παιδιού, στην καλλιέργεια αισιοδόξου διαθέσεως επιμελίας και εμπλουτισμού έργων αγαθών των στίχων των προσωπικών αρετών και των στίχων των δικαιωμάτων της αδερφότητος και του ρωμαιορθοδόξου έργου σημών επί των Παναγίων προσκυνημάτων της Αγίας Γης. Εντάφτη της Ισιοδόξου Διαθέσεις της Αγίας, υψώνω το ποτήριο του περιόδου εξ ονόματος της Αγίας Κεράσιμου, της αδελφότητας όλης, εύχομαι ημίν έτσι ως απλήστη τη γηνά ευπρόσφυγη, εσταθή και λαγοφόρο, εν δυνάμει κυβερνητική, κρατεά, κατερχομένη άνθε, προλόξαν του, και έπαιρνα το ερωτημένο δημοκύριο σχέμα.
πατρίδα μας, στο πανηγυρικό εορταγμό της επαιτίου της ενθρονήσεώς σας, η μέρα γιορτή για την εγκαταστατική αδερφή του Ιεροσολύμου, που λαμβάνει χώρα στην ιστορική έδρα της Μητέρας των Εκκλησιών, με την δυσχυλιακή ιστορική της διαδρομή. Στις δύσκολες και ενίοτες εκκλησιακές συνθήκες που διέχεται η πολύ πατριαρχή Αγή και η ευρύτερη περιοχή μας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου υπό την ηγεσία σας αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, καταλλαγής, μετριοπάθειας και φάρο ελπίδας για ένα μέλλον για την περιοχή αυτή απαλλαγμένο από τη μυσαλλοδοξία και τον φανατισμό. Είναι η σημερινή ημέρα μια ευκαιρία να ανακαλέσω τη μνήμη τη διαδρομή σας και την παρουσία σας στον θρόνο της Ιουνίτητας Εκκλησίας, να σας εκφράσουμε το σεβασμό και την εκτίμησή μας για το μεγάλο πνευματικό σας έργο και για το σημαντικό και εθνικό έργο της περίσωσης και ανάδειξης των ιερών προσκυμάτων του Αγίου Τόπου και της διαφύλαξης των δικαίων του Πατριαρχείου, αγόκιστα και με αγιοκρατητικό στένος και καρτερία εις πείσμα των καιρών, κατά τα ζωτήρια παραδόσεις του Τάγματος των Σπουδαίων και του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάβου. Μακαριότατα, η ελληνική πολιτεία σας περιβάλλει με εκτίμηση και πηγαίο σεβασμό, αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο έργο που επιτελείτε επικεφαλής των μελών της αγιοκρατητικής αδελφότητας, είναι πάντα ειλικρινής και σταθερός αρρωγός και συμπαραστάτης των αγώνων σας, εκφράζοντας άρρωστη και την ομότιμη, πάντιμη και ολόκληρη ευαισθητοποίηση των όρων και εισαγγείλων, όπως αποδεικνύεται και από τη συρροή του Αγίου Τόπου σε ευλαβών προσκυνητών από τον ελληνισμό μετά την δοκιμασία της πρόσφατης πανδημίας. Για την Ελλάδα, η προάσπιση των δικαίων και προνομίων του ελληνικού πατριαρχείου Ιεροσολύμου, όπως και του εθνικού προσκυνηματικού καθεστώτος, αποτελούν ηθικό και ιστορικό χρέος και αποστολή στην οποία έχουμε ταχθεί με αίσθηση ευθύνης και έχοντας κατά νου ότι το Ιερό Πατρίδημα αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς για τις ηθικές και πνευματικές αξίες της πίστης μας, σύμφωνα άριστα συνυπασμένο με την Αγία Γη ως πηγή ζωής, ελπίδας και αγάπης. Σε αυτό το πνεύμα η πατρίδα μας, όπως εφάνηκε από τις πρόσφατες εδώ επισκέψεις της πολιτικής και υπηρεσιακής μας ηγεσίας και των ρητών από την πατρίδα μας, μεριμνά αδόλως και ακούραστα για την ενίσχυση και στερέωση του καθημερινού πατριαρχείου και του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάβου στην υψηλή ποιμαντική και εθνική του αποστολή που αποτελεί το θεματοφύλακα της διαχρονίας της ελληνικής και ελληνορθόδοξης παρουσίας στην Αγία Γη, ως μαρτυρήθηκε από την επιγραφή στο Ιερό Κουκούκλιο του Παναγίου Τάβου μετά την ανοικοδόμηση του 1810 τίμα και αφιέρωμα των Χριστόδων Ορθοδόξων Ρωμαίων. Εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και των συναδέλφων που υπηρετούν στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ιεροσόλυμα, εκφόμαστε εκ μέσης της καρδίας, υπερηγίας, μακροημερέστερος και από κυρίου στηρίξεως του υψηλού και παρηγορητικού έργου σας, επαγαθό του καθημάς Πατριαρχείου, της αγιοταφικής αδελφότητας, διακόνων και φυλάκων των ιερών προσκυνημάτων και του ελληνορθοδόξου του κνήσου σας. Σε αντιπολά. Lord, hear them, Lord.
sede con la patria armenia. You have beatitude. On the occasion of the 70th anniversary of your beatitude and tournament, especially on Jerusalem, on behalf of the members of the Holy Synod, of the clergy, of the people of the Rain of the Church, we convey our best wishes and good health and death in your entire activity. We are very glad that from this spring, pilgrimage of the Holy Land, where you and in this context we are ready to see your beatitude for becoming the Romanian tyrants, clergymen, and faithful, those members of the embracing of the time. We pray Christ, our good shepherds and savior, to give you many blessed years, peace, and spiritual joy in the service of the Holy Orthodox Church of Jerusalem. Many and blessed years to come. We high esteem and proudly embrace in Christ the Lord, Daniel, Peter, and Romania. Polonia, Olaf, Ekalav, Ekalitera, Ekalisa, Ekalisa, Ekalimena. Θεριώδοντε Πάτερ και Δέσποτα,
άρεσε στο εκάστοτε προκαθημένο εις το σπουδαίο αυτό ιστορικό χρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τον οποίο ο Κύριος μας ίδρυσε για το αίματός του, αποτελεί για ολόκληρη την Ορθοδοξία και κυρίως βέβαια για τα λειτουργικά αδελφό το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Διότι δέχουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να υπάρχει στην Εκκλησία και να δίνει τη δύναμη στην Εκκλησία να εκλέγει και εκάστοτε αυτό που η Θεία Χάρη επιλέγει. Διότι αυτό είναι το σύστημα της Εκκλησίας. Συμφωνούμε εν πνεύμα και Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η Επιτροπική Αδελφότητα χαίρεται και πανηγυρίζει ότι έχει προκαθήμενο, ο οποίος διευθύνει αυτό το σκάφος στις δυσκόλες φτάσεις, πράγματι δυσκόλες φτάσεις. Εγώ, ο ταπεινός επίσκοπος εκεί στην Ιώπη, εκ μέρους του ταμείου σας, σας εύχομαι της αραβοφόνου κοινότητος, της ρουμανοφόνου και της ρωσοφόνου, αλλά και όλων των άλλων χριστιανών ορθοδόξων που υπάρχουν στη Γιάννα και στο Φιλαβή, να είναι τα έτσι σας, να χρειάζεται τα περιοχή σας, τα έτσι σας καλά και υγιεινά, και ο Θεός να σας δίνει τη δύναμη να στέκεστε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές προς το συμφέρον του όλου κοινού. Ευχαριστώ και εγώ σας έχουμε χρόνια πολλά. Επίσης, ευχαριστώ βαθύτητα, διότι και χθες τιμήσατε την πόλη της Ιώπης και αυτό για μας το ρίχνει μεγάλη ευλογία. Πολλά τα έτσι σας που θέλω. Τώρα ο Υπουργός Γραμματές του Παμπλουμίου του Μήνου Εκκλησιών, ο πατήρ Ιωάννης Παπλάου. I feel greatly honored and blessed to be here in this day with the delegation from the World Catholic Church and to have been able to participate in the doxology marking the anniversary of Redemption. I would like to express greetings on behalf of the World Catholic Churches, which is composed of 350 churches from 120 countries, with more than 580 million believers. We all look with great hope and joy to the activity of your gathering. Recently, we had the General Assembly in Kassel in Germany, where we issued a statement on Israel-Palestine, asking for lasting peace and security for all. And we know that your beatitude is an element here of reconciliation union. The Orthodox look at you as a factor of unity, as you are the father and the patriarch of the Mother Church of Jerusalem. The Christians in the Holy Land look at you with hope and recognition, because you are the one defending the holy site, and you are doing your best to ensure the continuation of Christian presence in the Holy Land. Expressing our gratitude, I would like to say Fronia Pola, Iskola Eki Despota, on behalf of World Catholic Church. Another part
خطهم للكنيسة ولا خط طائفة جبرعية الأورشليمية أيضا ولكنيستنا بالأخص كاتدرائية الكنيسة يعقوب التي تخصكم شخصيا. وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم لحق التهاني والتفتيشات لإمرتكم باتصال عن نفسي ومن نيابي عن سبيلي الأب قدر برانكي ووكلاء الكنيسة ومختار طريقي وجميع المؤسسات الأرثوذكسية الأورشليمية. كل عام وأنتم بخير إلى سن عزيزة يا سيدنا. Μακαριώνεται πάντα και δέσποτα. Οι ιερείς των δροσοφόμενων οριών του Πατριαρχείου μας επιθυμούν να σας εκφράσουν αυτοπροσώπως τις ευχές τους επί τη διαμετρία της αναφρονήσεώς. Ваше блаженство, Отец и Владыка, священники, служащие на приходах, окружающих русскоязычную паству Иерусалимского Патриархата, собрались сегодня здесь, чтобы поблагодарить вас за неизменный интерес и этическую заботу, которыми вы нас окружаете. Во случае годовщины вашей интронизации на престол Иерусалимского Патриархата молим Бога, чтобы Он даровал вам здоровье духовное и телесное, многие лета служения и божественное просвещение, чтобы и далее вести корабль нашей Церкви в безопасной гавани. Слава и телесно. Макаріонате, Патер, Кидеспота, Ієріс, Іопії, Літургуме, Сіскісінорієнського Софону Півнів, у Патріархію Єрусалімом, Сінкетрофіками Сімера, Янасасев Харістісуме, Якто Сіне Ізінзіаферам, Кітін Патріки Франтіза, Меті Опія Мас Перевалити, Меті Дівкарієті Сепітіу Кітін Тронісіо Сас, Стом Фрома у Патріархію Тон Єрусалімом, Ευχόμαστε να σας χαρίζει ο Θεός, υγεία πνευματική και σωματική, μακροημερεύση και θεία φωτισή, για να ζυγίσετε το χαράρι της Εκκλησίας σε ασφαλείς λιμένες. Они пропели, Владу. Yeah.
Μακαριότατε πάντα και δέσποτα. Το ποίμνιό μας του Νοτιού Ισραήλ έδειξε τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον τη μεγάλη του πίστη στην Εκκλησία μας και τώρα πλέον όχι μόνο ζήλο ένθεο, αλλά μετά από το προσκύνημα που κάναμε στην Ελλάδα αγάπησαν την ελληνική γλώσσα και τώρα κάνουν μαθήματα ελληνικών. Ευχόμαστε με την ευχή της Μακαριότητα του χρόνου που θα κάνουμε το επόμενο προσκύνημά μας και θα πάμε στον Άγιο Σπυρίδη μας στην Κέρκυρα να μιλούν σχεδόν όλοι ελληνικά. Γιατί δεν ακούγονται οι ομιλητές. Federation pays great importance to the
vision of the preservation and protection of the of Christians and Orthodox Christians, first of all, in the Middle East. And of course, you are part of the Russian Federation. You can be best for all this support and this issue. We highly appreciate your efforts to preserve status quo in the old city of Jerusalem. And as it is known to you, we in contact with the authorities at all levels strong support your activities in the future. Once again, all the best of your tireless efforts, we appreciate the arrival of the total association. Thank you very much. Long live. I congratulate you, Patitude, on the 17th year anniversary, asking you more and more, even for what you are giving to the schools, with your efforts, with the finances, with all who you know, to support us as you always have done. Only the establishment of the General Administration School was an excellent opportunity to reorganize and to reform the schools of the Patriarchate in both Jordan and in Palestine. I had the pleasure to be the one who is responsible, and as you always call me, I am the bad guy. Nevertheless, I will continue being a bad guy serving the church. Thank you very much, and we hope that you will have 100 years on the same throne with the same policies which you have been by all those years. Thank you. Και θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας
και ποιοι συνέχισε και εκπλήρωσε τη ιστορική σας αποστολή με τόσο ζήλιο υπηρετή. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς και μαθητές είστε ένα σύμβολο πανανθρώπινων αξιών της χριστιανοσύνης, αλλά ταυτόχρονα και σύμβολο συμφιλίωσης, συναδέλφωσης και ειρηνική συνύπαρξης των λαών. Η μακαριότητά σας με πολυσχηδείς και πολυεπίπεδες δραστηριότητες και εγώδεις προσωπικές προσπάθειες, τιμώντας τις παρακαταθήκες της μακραίωνας της ιστορικής διαδρομής του Πατριαρχείου, διατηρεί και εταιρεών την αυτονομία τόσο στην περιοχή της Παλαιστίνης όσο και την Ευρώπη. Μακαριότητα, σας ευχόμαστε υγεία, μακροημέρευση και δύναμη να συνεχίσετε την ισχυρή αποστολή σας προς όφελος της Ορθοδοξίας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου, της Αγιοκρατικής Αδελφότητας και του συνόλου του Παλαιστινιακού λαού. Έτσι πολλά. Εκ μέρους των μαθητών της σχολής του Αγίου Δημητρίου, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχές και τις ευχαριστήσεις μας για ό,τι κάνετε για εμάς. Παρακαλούμε το Θεό, η χάρη του Παναγίου Τάφου, να σας δίνει δύναμη. Αλλά και άλλες πολλές εκκλησίες οι οποίες έχουν εγκαινιαστεί
αυτό το έτος από εσάς μακαριότερο. Με υλικό πνεύμα αγάπης προς εσάς εκφράζω τις ευχαριστίες όλων των χριστιανών του Βορείου Ισραήλ, της Διοκόνιας των Εμεΐδες και παρακαλώ βλέπετε τις ευλογίες πάντε. Η Αγία Δεξιά σας θα είναι τεταμένη και να μας ευλογεί πάντα, να στηρίζει την Εκκλησία του, να ευλογεί τον τρόπο σας και να χαρίζει υγεία και ευημερία στους ευσεβείς της Ελλούς. Ιερείς και λαϊκούς, εμείς δεν θα αναφορούμε, εμείς δεν αναφορούμε τον Ευρωπαϊκός και οφείλουμε με τα ιερωτά του τα χρειάζεται μας πολλά τα έτη αμήν. ذكرى تبرؤكم عشرة في الأرثوذكسية
في هذه المدينة المقدسة. وليتم قيادة الكنيسة الأرثوذكسية، فكنت خير من تولى وخير من قاد هذه المسيرة المباركة. أتينا اليوم لنرفع إلى مقامكم السامي أجمل التبريكات. تمنينا لكم يا صاحب الرفقة موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح. ونسأل الله أن يمدكم بالقوة والمقدرة لمواصلة هذه المسيرة المباركة. من ثم نعالج مواقفكم السامية ودعمكم المميز ومنظمات الكشاف الأرثوذكسية في البلاد. نحن نجد في غبطتكم أنك أنت الأب الأكبر، أنت الأب العطوف، ونحن أبناؤك. نقدم لكم كل تقدير واحترام. حركتكم الميمونة ستظل ترفرف فوق ركوعنا أولياء أقوياء. نؤدي واجباتنا الدينية والاجتماعية والكشفية على حد سواء إلى سنين عديدة يا سيدي. Y
την πνευματική ευθύνη. Ευθύνατε την οδό Κυρίου, λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Επουδενίων υπορίσαμε τη στηρίσεως τόσο των πατρικών και αποστολικών μου παραδόσεων, όσο και της αδιαλείπου λατρευτικής διακονίας των Παναγίων προσκυνημάτων, των αψευδών δηλωνών την μαρτυρία της πίστεως ημών, ότι εξελέξα τον Κύριο στην Σιών, υπηρετήσα το αυτή της κατοικίαν εαυτό. Αλουδέντε των απαραγράφων κοινωνίων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, του ευσεβούς και βασιλικού διάνοστε και έθνους των Ρωμαίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Ουχήτων, στυρχούντες στο παράδειγμα του Θείου Παύλου, αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύονται σε το έργο του Κυρίου, εξακολουθούμε τη οδό της δικαιοσύνης, τη αναρχή συνεργασία των άλλων χριστιανικών κοινοτήτων, προσπάσαν κατεύθυνση, επί το οποίο και διεθνώς απαιτούνται σεβασμό του υφισταμένου πολιτικού και εκπολιευτικού καθεστώσεως τόσο επί των Παναγίων προσκυνημάτων όσο και επί του διπλωματικού όρθου σε παράδειγμα της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων. Ομολογούμε μετά το ερωτάκι πάνω ότι ούτε στην ημίνη πάλι προσέβαλε σάρκα, αλλά προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τους τρομοκράτορες τους πόντους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας της επουρανίης. Λέγουμε τούτο διότι η γη της Ιερουσαλήμ, φωτισμένη ούσα με το απολυτρωτικό νέμα του Ιδέου, δηλωνών του Σταυροθέντος και Αναστάτος του Κύριος του Χριστού, αποτελεί καταφύγιο παραμυθίας και ελπίδος πάντων των ανθρώπων ως κηρύττει ο σοφός Παύλος λέγοντας «Αδύνατον ψεύσαστες Θεόν, η σειρά παράκτησην έχουμε, οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ευθύνος του τέστη του Χριστού». Η μετριώτηση μόνο μετά της Ιεράς Αιταρχικής Αδελφότητος, αφορώντες εις το της πίστος αρχικών και τελειωτήν Ιησού και παραμένοντες αμετάθετη εις την υποτιστίας προνοίας, ανατεθήσανε μην αποστολή που δεν έτερον ποιούμε η μη των σωτήριων ευαγγελισμών της αγάπης, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ταπείου φιλανθρωπίας του κενώσατο σε αυτόν και γενωμένου ειδικό μέχρι θανάτου θανάτου Θεσσαλού. Η ενδρονιστήριος αυτή 17ετής επέτειος της συμμετέρας ταπεινότητος καλεί ημάς ουχή εις ύψωμα επερώμενον κατά της δόσεως του Θεού, αλλά εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού και Πατρός και του Χριστού, ενώ εις υπάτες και της αλήθης σοφίας και της δόσεως απόκριφη κατά το σωτό πάθος. Λέγουμε τούτο διότι ο θρόνος της χάρτης του Χριστού είναι εν τη εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής απογεντραμένων. Ως Θεός ο Χριστός έχει αιώνιον τον χρόνο, ως δε άνθρωπος και αρχιερεύς και απόστολος της ομολογίας ημών, ακούει κάθου δεξιόμου, λέγει ο Θεοδόρητος Κύριος. Κατά δε τον κλίμακα Αλεξανδρίας, ο γινώστον εαυτόν εστί χρόνος του Κυρίου, χρόνος δηλωνότη ότι άρρηκος και ελαίος κατά το πάπιο λόγον, προσερχόμεθα ούτε τα παρησίας τον θρόνο της χάριτος την αλάβουμε έλεον και χάρη έβρεμε εις έφερο βοήθεια. Σχολιάζουν ο Άγιος Υπόλυτος στο χωρίο του Ισαΐου. Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούπης και ύξη λέγει Κύριο δε τον λόγο τους, νεφέλη δε κούπη το καθαρότατον σκήνος έφη. Ισό ετρανιστής ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε εις τον βίο, δηλαδή των ανθρώπινων, σύσε την πλάνη. Με άλλα λόγια, η σημερινή ετρανιστήριος ημών επέτειος αφορά εις τον εγγενισμό του θρόνου του Χριστού εντός των καρδιών ημών και μάλιστα εν το σύγχρονο ημίν καιρό της νέας τάξης πραγμάτων
περίοδες μέσα ο Παύλος προείπε, ενστήσονται και ρίχνανε πει, έστε να καιρός, ότε της υγιερούς της δασκαλίας που καλέξονται και από μέν της αληθείας την αφοή αποστρέψει, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Το γάρ μυστήριον ενεργείται της ανομίας ήδη. Εμείς έχοντες επίγνωση της ασθενείας ημών, ότι τα ασθενή του κόσμου εξελέσσεται ο Θεός είναι ακατεσχήγητα ισχυρά, που παγόμεθα του έργου επί της πατριαρχικής οικουμενικής επιπατικής ημών διακονίας του Αποστολικού και Μαρτυρικού Θρόνου του Αγίου και Δικαίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αλλούτε και πνοούμεθα, διότι έχουμε συνεργούς και συνεργούς και συγκυριναίους, τους σεβαστούς και αγαπητούς σε Χριστό εμείς αγιοταφείδες αδελφούς, αρχιερείς, ιερείς και νομονάχους, διαφόρους και μοναχούς, τους διαμονωμένους διαμονωτικούς του αγιοταφείδισμού αυταπάρξη και των εκκλησιαστικών αυτών πρόνημα, την ενότητα την ονόση ότι η αγάπη κατά την την αγάπη κατά την προσοχή του Αγίου Ρωμάρτους και την Αθίου Αντιοχίας. Πάντες σου, εν ομονία, αλλήλους αγαπήσουμε, μην δεις κατασάρκα με πέτρο των πλησίων, αλλά εν Χριστώ Ιησού. Μην δεν έστω εν ημί, οδηγήσετε ημάς περίσε, αλλά ενώθητε το Επισκόπο, υποτασσόμενοι τον Θεό δι' αυτού εν Χριστώ. Επαληθεία λέγομαι, ότι ού κρύπτομεν την αδημονία ημών, επειδή εν το σώματι της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας επικρατούσει ακαταστασία και υποστασία. Διότι ο αρχιερατικός και πατριαρχικός τρόνος της πόλεως εις το αποδειδοτικό αίματι του Βασιλέως Χριστού υγειασμένη, που σιωπήσεται προσευχητικός, εργάζεστε υπέρ της στηρίσεως της ενότητος του Πνεύματος εν το συνέδριο της ειρήνης. Παρακαλέσουμε τον Θεό της υπομονής και της παραφύσεως και τον Θεό Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή να το Άγιον αυτού Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια, δια των πρεσβειών της υπεραπλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και των ηκεσιών του σήμερα εορταζομένου ενεργείς πατρός ημών Νεκταρίου Πενταπόλεως. Η δε χάρις του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου του Σωτήρου του Χριστού ενισχύει πάντα σημάς εν τη αποστολή ημών εις εν τον κόσμο και την περιοχή ημών μαρτυρίας της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Επιδετούτης επικαλούμεθα επί πάντα στους συμπροσευχηθέντας ημίν και τους δια της παρουσίας αυτών τιμήσατας την ανδροστητήριον τάφνη εορτήν ημών, δύναμη την εξύψους, την πρωτιστικήν ενέργεια του Παναγίου τάφου, υπομονή και πάσα παθαευλογία. Θερμάσε πράσμα ευχαριστίας προς τον γέροντα αρχιγραμματέα ιερότα των Αρχιεπίσκων Κωνσταντίνης κύριο Αρίστακο, ομιλήσατα εξ ονόματος των τιμίων ενών της Αγίας κυρίας Συνόδου και της Αγιοταρχικής Μοναδελφότητος και προς πάντα στους προσφωνήσαντας εμάς, ιδιαίτερος των εκλαμβρώτων γενικών πρόξεων της Ελλάδας, κύριε Αρπάγιο μας τη ώρα, His Excellency, the Ambassador of the Russian Federation, Mr. Victor, τον Πανοσυλλογείο των Κομματίων του Πατέρα Αλέξανδρο, αντιπρόσωπο της αδελφικής, της αδελφής αγιωτάς εκκλησίας της Εκκλησίας, διαβιβάσατε εμείς τα σεπτάξ του μακαριωτά του Πατριάρχου Μόσχας κυρίου Κυρίου, τον Πανοσυλλογείο των Κομματίων αντιπρόσωπο της αδελφής αγιωτάς εκκλησίας της Ρουμανίας, κύριο Θεόπλων, διαβιβάσατε εμείς τα σεπτάξ του μακαριωτά του Πατριάρχου Μανίας κυρίου κύριου Δανιήλ, τον ιερότατον Μητροπολίτη Ναζαρέτ κύριο Κυριακών, ομιλήσατε εξ ονόματος του Κυρίου ημών της Ναζαρέτ,
τον Ιερότατο Αρχιεπίσκοπο Κλεόπης κύριο Δαγωστινόν, που μιλήσετε εξ ονόματος επιμνήμων της Ιώπη, τον Ρωσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Πιλόθεο, που μιλήσατε εκ μέρους των κοινοτήτων της, του Βορείου Ισραήλ, τον Ερεσιμότατο Πατέρα Χαράλα Παντού, που μιλήσατε εξ ονόματος του Ναού του Αγίου Ιακώβου, τον Ιερότατο Αρχιεπίσκοπο Αδάμων κύριον Αριστόπουλον, που μιλήσατε εξ ονόματος των Ενδρυσέβα, της Ενδρυσέβα Ρωσοφών Κοινότητος, τον Ερεσιμότατον Οικονόμων Πέρα Σάβα, που μιλήσατε εκ μέρους του Κοινίου μας, της Κοινότητος του Κορίου Προπημένου, και τον Ερεσιμολογιό των Οικονόμων κύριος Ιπότανη, του Κοινιπάπου, και μιλήσατε εκ μέρους των Ορθοδόξων προσκόπων όλων των κοινοτήτων του Ισραήλ, των κύριων Καουάς υπεύθυνων για την διασχολά του Πατριαρχείου στο Ισραήλ και στην Παλαιστινιακή Αυτονομία, και τον we would like also to express our appreciation to his Reverence Father Shalka, who has come here on behalf of the World Council of Churches in order to have meetings with various church leaders and other dignitaries. Η κυρία Παναγιώτα Καφετσί στην διδάσκουσα την ελληνική γλώσσα στην Πατριαρχία του Αγίου Δημητρίου, και εισάγοντα τους υπήρξατε στον ελευθερισμό τούτων με την παρουσία αυτών. Ευχαριστώ πολλά. الألقاب والمسميات. إن مدينة الله الحي
المدينة الإلهية البشرية التي هي كنيسة أورشليم المقدسة تعيد اليوم للذكرى السنوية 17 البطريركية لاعتلائنا العرش الأسقفي والبطرياركي للقديس يعقوب أخو الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم. إن هذه الذكرى لا تخص حقرتنا بل إلى المسكن المصنوع بيد الله كما يقول القديس غرغوريوس النيسس أي إلى المؤسسة المقدسة أي الكنيسة المجاهدة في العالم والتي هي جسد الابن وكلمة الله الآب ربنا يسوع المسيح المتأنس كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد وأيانا جعل رأسا فوق كل شيء الكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأه الكل بالكل كما يقول الرسول بولس. ولهذا ومن منطلق الشكر والعرفان توجهنا برفقة هوية القبر المقدس لأجل الله إلى كنيسة القيامة المقدسة حيث رفعنا الشكر والتمجيد للثالوث القدوس ولربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من عالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله. ولنسمع إلى صوت الإنجيلي لوقا المتفوه باللاهوت: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. فإننا لم نتوقف قط عن الاهتمام ورعاية رعايانا والتي تتبع مباشرة اختصاصنا الكنسي ومسؤولياتنا الروحية قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي. ولم تهمل أبدا حفاظها على الوصايا الأبائية وتقليدنا الرسولي وخدمتنا غير منقطعة في الصلاة والعبادة في الأماكن المقدسة. هذه الأماكن الشاهدة والصادقة على إيماننا الأرضي الذي خطى عليها الإله لأن الرب اختار صهيونا اشتهاها مسكنا له. محافظة دوما على الامتيازات والحقوق السيادية التي لا تزول لجنسنا الملوك المسيحي الرومي الأرثوذكس البقي. وبما أننا سمعنا لوصية القديس الرسول بولس إذن يا إخوة الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب في كل حين فإننا نتبع طريق البر والتعاون المشترك المثمر مع الرعايا المسيحية الأخرى في جميع الاتجاهات محليا ودوليا مطالبين باحترام النظام القائم متعدد الأديان والأعراق لتلك الموجودة في الأماكن المقدسة وللوضع الدبلوماسي للكيان المنفصل المستقل لمدينة أورشليم المقدسة. نعترف مع القديس الرسول بولس فإن مصارعتنا ليس من دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماوات. ونقول هذا لأن أرض أورشليم مروية من دماء البار الخلاصية أي دماء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات والتي هي ملجأ تعزية وعونا ورجاء لجميع الناس كما يقول بذلك الرسول بولس لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. إننا ومع أخوية القبر المقدس الأجلاء ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع سنبقى ثابتين برحمة الله وعنايته في الرسالة الملهمة الموكلة إلينا عاملين فقط بالإنجيل بإنجيل الخلاص
والمحبة والمحبة والسلام والبر ومحبة البشر الذي أخلى نفسه آخذاً صورة عبد وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب. إن الذكرى السنوية 17 لاحتلالنا العشر الرسولي يدعونا لا إلى علو يرتفع ضد معرفة الله، بل إلى معرفة سر الله الآب والمسيح المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وبحسب الرسول بولس، وأنا أقول هذا لأن عرش نعمة المسيح هو كنيسة أبقار المكتوبين في السماوات كما يقول فيثودوروس كيروس، فالمسيح كإله تام له العرش الأبدي، وأما إنسان تام ورئيس كهنة ورسول إيماننا يسمع من الآب اجلس عن يميني. وبحسب كليمنس الإسكندري، من يعرف ذاته هو عرش للرب، عرش بمعنى النعمة والرحمة كما يقول بولس الرسول، فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حين. ويقول القديس بيلاتوس على قول النبي إشعياء: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم يسمع الكلمة بالرب. والسحابة تأتي لمسكن الطاهر أي العذراء مريم التي أسس الرب يسوع المسيح فيها عرشه وصار إنسانا مثلنا وضحض وهدم الضلال. وبكلام آخر، إن الذكرى السنوية لاحتلالنا العرش البطريركي يخص تجديد عرش المسيح داخل قلوبنا، وتحديدا في زمننا الحاضر، زمن النظام الجديد الذي يقول عنه الرسول بولس: تأتي أزمنة صعبة، أنه سيكون وقت لا يحتمل فيه التعليم الصحيح، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط. وبما أننا نعي وندرك ضعفنا تماما، لأن الله اختار جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم لكي يخزي الأقوياء، فإننا لم نتوقف عن خدمتنا البطريركية والرئاسية والرعوية لعرش القديس الرسول الشهيد يعقوب أخو الرب، ولم نخشى ولم نجزع أبدا، لأن لنا إخوة يشتركون معنا في الخدم، مقربون محبوبون في المسيح، الذين هم رؤساء الكهنة والكهنة والشمامسة والرهبان من أقوية القبر المقدس، والذين يتميزون بتضحياتهم الكبيرة للأخوية وبفكرهم وعملهم الكنسي ولإنكارهم لذواتهم ومحبتهم بما فيها بينهم بحسب وصية القديس إغناطوس المتوشح بالله ألا يعامل الواحد أخاه باعتبارات بشرية. أحبوا بعضكم بعضا في المسيح يسوع على الدوام، ولا تسمحوا لأي شيء أن يفرقكم، بل اتحدوا بالأسقف خاضعين لله من خلال في المسيح. وإننا نقول الحق بأننا ألمنا ومتاعبنا لا تخفى، هذه الألام والمتاعب في جسد الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية الأرثوذكسية، والتي نتمركز في تلك الفوضى والتشرذم في هذا الجسد. لهذا فإن العرش الأسقفي والبطريركي للمدينة المقدسة التي هي على دماء الخلاصية للمسيح الملك لا تتوقف مصلية وعاملة من أجل الحفاظ على وحدانية الروح برباط السلام. ونتضرع إلى الإله إله الصبر والتعزى، إلى إلهنا أبو ربنا يسوع المسيح، لكي يقودنا بروحه القدوس روح الحق إلى جميع الحق، بشفاعات سيدتنا والدة الله مريم، وبتضرعات وتوسلات ابننا الجليل أبينا الجليل بالقديسين نكتاريوس أسقف المدن الخمس
ونعمة القبر ربنا ومخلصنا يسوع المسيح القابل الحياة لتمنح القوة للجميع في إتمام رسالتنا رسالة المحبة والبر والسلام في هذا العالم وفي منطقتنا الشرق الأوسط. وأتوجه بالشكر الذين حضروا وشاركوا معنا الصلاة مكرمين هذا اليوم راجيا لهم من الله العلي القدير كل بركة وقوة واستنارة وصبر ونعمة من القبر المقدس لتكون معهم ومعكم جميعا. وأشكر بحفاوة جميع من تكلم هذا اليوم وأخص بالذكر كيريوس أريستارخوس رئيس أساقف القسطنطين الذي تكلم نيابة عن أخوية القبر المقدس وأعضاء المجمع المقدس. وسعادة القنصل اليوناني العام السيد ابن جيريوس فاريوراس جزيل الاحترام وسعادة السفير الروسي الذي شرفنا في هذا اليوم الأغار المبارك وأصحاب النيابة ورعاة الكنائس وممثلو الكنائس الشقيقة الروسية والرومانية واليونانية والقبرصية ورؤساء الدول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات الاعتبارية والوطنية والاجتماعية والإنسانية ورؤساء وأعضاء المؤسسات الرومية الأرثوذكسية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس أم الكنائس ورعاة الكنائس في الأراضي المقدسة مثمنين عاليا ما يقوم به صاحب القسطة بالتعاون من أعضاء المجمع المقدس وأخوية القبر المقدس متمنين له موفور الصحة والعافية وطول العمر لكي يبقى سندا وذخرا للسدة الأورشليمية وإلى سنين عديدة وكل عام وأنتم بخير. ولن ننسى ولن ننسى بكل فخر واعتزاز الأب يوحنا أمين العام لمجلس الكنائس العالمي الذي شرفنا وتحدث اليوم في هذه القاعة الخارجية. كل عام وأنتم ألف خير. رونا بلا بلا.